Σε αγώνα δρόμου, προκειμένου να ολοκληρώσουν την επανακαταμέτρηση, έχουν επιδοθεί στο πρωτοδικείο του Ηρακλείου και όχι μόνο, αφού η διαδικασία οριστικοποίησης των αποτελεσμάτων σε ό,τι αφορά τους σταυρούς των υποψηφίων εντόπιζε ελλείψεις. Έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία. Υπάρχει μια υστέρηση στην πληροφορία. Προσπαθούμε με το πρωτοδικείο να υποστηρίξουμε και να ενσωματώσουμε στο σύστημα και στο Υπουργείο Εσωτερικών 65 ακόμα εκλογικά τμήματα, τα οποία από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, που δεν έχει καταχωρηθεί στα σταυροδοσία των υποψηφίων. Η σύνθετη διαδικασία της εκλογικής διαδικασίας και η συμπλήρωση των βιβλίων έγινε ακόμη συνθετότερη με τα τάμπλετ, αφού παρατηρήθηκε ότι σε κάποιες περιπτώσεις εκλογικών τμήματων, ναι μεν τα αποτελέσματα εστάλησαν και μέσω τάμπλετ, όπως οριζόταν από τη διαδικασία, χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνεται και η σταυροδοσία. Γεγονός που επέβαλε την εκ νέου καταμέτρηση όταν οι σάκοι με το υλικό έφτασαν στο πρωτοδικείο. Υπάρχει λίγο καθυστέρηση σε όλη αυτή τη διαδικασία. Επειδή οι δικαστικοί αντιπρόσωποι για πάρα πολλούς λόγους δεν κατάφεραν να καταχωρήσουν στο σύστημα του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω τάμπλετ ούτε τη σταυροδοσία, οπότε μπαίνει στη διαδικασία αυτή τη στιγμή το πρωτοδοκείο να ανοίγει σάκους, να μετράει σταυρούς για να μπορέσουμε να καταχωρήσουμε στο σύστημα και να έχουμε το τελικό αποτέλεσμα. Χωρίς καν να έχει ολοκληρωθεί η καταμέτρηση για τους σταυρούς των εκλογών της περασμένης Κυριακής, στην περιφέρεια Κρήτης ήδη ετοιμάζονται για τις επαναληπτικές εκλογές σε δήμους Χερσονήσου, Αγίου Νικολάου και Ιεράπετρας, που όμως είναι σαφές ότι θα είναι πιο απλές από τις προηγούμενες, αφού πρόκειται για μία κάλπη με ψηφοδέλτια χωρίς σταυροδοσία και αποτελέσματα τα οποία θα είναι γνωστά το αργότερο μέχρι τις 10 το βράδυ. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ πιο απλή. Θα έχουμε ουσιαστικά ψηφοδέλτια των συνδυασμών με τον επικεφαλής. Δεν θα σταυρώνουμε. Οι εκλογικοί σάκοι θα φτιαχτούν πάλι από την περιφέρεια, θα περιέχουν τα βιβλία της Εφορευτικής Επιτροπής, υπεύθυνες δηλώσεις, φακέλους, το υλικό που χρειάζεται για τη διεξαγωγή των εκλογών, που θα είναι πάρα πολύ πιο απλή και για τους ανθρώπους που θα κληθούν να ξαναψηφίσουμε. Και θα είναι μία κάλπη, δεν θα σταυρώνουμε και το αποτέλεσμα θεωρώ ότι θα είναι πιο άμεσο, δηλαδή γύρω στις 9 η ώρα θα έχουμε αποτελέσματα μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών. Την ώρα που μερίδα υποψηφίων σε δήμους αλλά και περιφέρεια δείχνουν να παραμένουν στα αναμένα κάρβουνα, καθώς στις τελευταίες κυρίως θέσεις ακόμη και κάποιοι σταυροί μπορεί να αλλάξουν τη σύνθεση των συμβουλίων. Η μόνη οριστικοποιημένη λίστα είναι των Εδρών, που για την περιφέρεια Κρήτης είναι 45, εκ των οποίων τις 37 καταλαμβάνει η παράταξη του Σταύρου Αρναουτάκη, 5 η παράταξη του Σπύρου Δανέλη και 3 η παράταξη του Αλέκου Μαρινάκη. Στη σύνθεση δεν μπορούμε να φτάσουμε γιατί δεν έχουμε ακόμα οριστική σταυροδοσία. Άρα συνεχώς αυτή η πληροφορία διαμορφώνει και το τελικό αποτέλεσμα. Αν δηλαδή στο Ηράκλειο βγάζουμε 19 έδρες, οι τελευταίοι είναι μια πληροφορία που δεν είναι ασφαλής, δεν μπορούμε να την έχουμε ακόμα. Θα περιμένουμε λοιπόν να καταχωρηθεί όλη η σταυροδοσία για να έχουμε την ασφάλεια της πληροφορίας.